Τρέχουν πάρα πολλά πράγματα φορολογικά. Με μία σύντομη αναφορά και μία υπενθύμηση για να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε από τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Δημητράκη, καλημέρα στο βράδυ σας. Φαίνεται ότι αρκετός κόσμος έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, κύριε Χριστοφοράκη, έτσι. Έχουν ξεπεράσει το 1.250.000. Είμαστε στο 1.307.000 δηλώσεις. Δηλώσεις κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων, αν λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν στο πλήθος των δηλώσεων στις οποίες έχουν υποβάλει υποβληθεί 141.000 ε3, δηλαδή δηλώσεις πολιτών που ασκούν και επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά θα το εκτιμούσα, γιατί δεν σας ακούει ο κόσμος, μάλλον θα τον ταλαιπωρώ. Λέω ότι στο 1.307.000 δηλώσεις είναι κυρίως δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων. Αν λάβουμε δεδομένο ότι μέσα σε αυτό το πλήθος μόνο 140.000 δηλώσεις αφορούν ανθρώπους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Με λίγα λόγια, έχουν υποβληθεί οι απλές δηλώσεις σε μεγάλο ποσοστό, ενώ δεν έχουν ακουμπηθεί ακόμα οι δηλώσεις των επιχειρήσεων. Λογικό, μιας και ακόμα και τώρα υπάρχουν προβλήματα στις επιχειρήσεις, μιας και μόλις χθες άνοιξε το έντυπο νη για τα νομικά πρόσωπα, ενώ ακόμα δεν έχει ανέβει στην πλατφόρμα της ΑΔΕ το ποσό. Αυτό θα σας αρέσει που θα πω. Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχουν καταβάλει όσοι έλαβαν κατά τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο βέβαια αποτελεί τεκμήριο και θα πρέπει να δηλώνεται στον κωδικό του ε1 που προβλέπεται για τα δάνεια και, και τα λοιπά τεκμήρια. Αυτό λοιπόν έχει αναλάβει η ΑΔΕ να το αναρτήσει. Η ίδια η ΑΔΕ που έδωσε την επιστρεπτέα προκαταβολή ανέλαβε και την υποχρέωση να αναρτήσει τις καταβολές που έγιναν μέσα στο έτος. Δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί αυτές στις δηλώσεις των πολιτών. Άρα λοιπόν δεν το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν και να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς όπως ακούμε τα προβλήματα αυτά δεν έγκυται στη δική τους την ευθύνη, ίσως θα είναι και μια αιτία για να δοθεί ενδεχόμενα παράταση. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πιθανότητα ότι 1.336.000 να υποβληθούν οι υπόλοιπες δηλώσεις, γιατί έχει υποβληθεί 1.307.000 δηλώσεις, αλλά εκκρεμούν 5.400.000 δηλώσεις. Ήδη είμαστε στο τελειώνει το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, μπαίνουμε ουσιαστικά στο τρίτο δεκαήμερο. Επομένως, περίπου στις 40 ημερολογιακές ημέρες δεν υποβληθούν δηλώσεις. Άρα, εξ ανάγκης θα δοθεί παράταση. Ναι, θεωρώ ότι θα δοθεί μια παράταση η οποία θα πρέπει από την αρχή να πούμε να είναι τουλάχιστον σε πρώτη φάση προς το τέλος. Μάλιστα. Αναφορικά με τον έμφυα που είδαμε, όχι οι περισσότεροι, που είδαμε στο σύνολό μας να πιστώνονται στους λογαριασμούς μας, να μας έρχεται η δόση, να ξέρουμε τι θα πληρώσουμε και θα πάει λέγοντας. Έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, κύριε Χριστοφοράκη, όπου πραγματικά βλέπουν μείωση σε ό,τι έχει να κάνει με το ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλουν? Όχι, διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρυσι ιδιαίτερες δεν υπάρχουν. Και αυτό γιατί δεν άλλαξε ούτε ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα, ούτε οι αντικειμενικές αξίες. Άρα λοιπόν τα ποσά είναι σχεδόν ίδια με την περσινή χρονιά. Να τονίσω εδώ για μια ακόμα φορά ότι οι πολίτες που έχουν διαπιστώσει μετά την ανάρτηση των καθαριστικών ότι είτε έχουν αμελήσει, είτε έχουν ξεχάσει, είτε έχουν δηλώσει εξ αρχής κάποιο εμπράγματο δικαίωμα, κάποιο ακίνητο λανθασμένα, υπάρχει δυνατότητα S36 να γίνει διορθωτικό ε9, να επαναυπολογιστεί ο έμφυα, ούτως ώστε μετά το 36 να αποδίδεται το έμφυα σωστά στην ακριβώς όσο πρέπει να δίνει κάθε πολίτης, και είτε να αποφύγουν να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά από όσα πρέπει, είτε να καταβάλουν τον έμφυα ακόμα και αν είναι μεγαλύτερος ορθά, γιατί αυτό, ξέρετε, στην πορεία των ετών βρίσκεται μπροστά μας, είτε σε μια μεταβίβαση, είτε στα τετραγωνικά που τελειώνουμε στους Δήμους,
σε διάφορες περιπτώσεις και θα πρέπει, καλό θα είναι όλοι οι πολίτες να αποτυπώνουν ορθά τα ακίνητά τους. Ενώ να τονίσω σε επιχειρήσεις που έχουν διώξει τα ακίνητα, θα πρέπει να κάνουν με μεγάλη προσοχή αν έχει χαρακτηριστεί το ακίνητο ως ιδιοχρησιμοποιούμενο, γιατί αυτό δίνει μια σημαντική έκπτωση στο ποσό του εμφύλου που θα τεθούν να καταβάλουν. Άρα λοιπόν είναι κρίμα να χαθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πλατφόρμες οι οποίες είναι ανοιχτές, άλλες οι οποίες ανοίγουν, αλλαγή θερμοσύμφωνα και από την άλλη άνοιγμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας σήμερα, εξοικονομώ, ανακαινίζω για νέους. Το πρώτο σε ό,τι έχει να κάνει με τους ηλιακούς, φαντάζομαι ότι πλέον υποβάλλουν αίτηση όλα τα αφημί, ανεξάρτητα με το ποιο είναι το ψηφίο στο οποίο καταλήγουν, όπως είχε γίνει στην αρχή, μάλλον για να μην πέσει η πλατφόρμα, και έτσι θα συνεχίσει, αν και νομίζω ότι ο αριθμός είναι μαζεμένος κάπου 120.000, πώς είναι? Περίπου 120.000 είναι τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι, σχεδόν έχουν υποβληθεί το σύνολο των ετήσεων, έχουν υπερβεί τις 120.000 ετήσεις δηλαδή ήδη. Οπότε, τις έχουν ξεπεράσει? Τις έχουν υπερβεί σε επίπεδο ετήσεων τις 120.000, αυτό δεν σημαίνει ότι οι 120.000 ετήσεις... Επιμένω να λέω ότι κάτι γίνεται και δεν σας ακούω, κύριε Χριστοφοράκη, και αν δυσκολεύομαι εγώ, ο κόσμος θα δυσκολεύεται περισσότερο. Με ακούτε καλύτερα τώρα? Προσπαθήστε και εσείς. Προσπαθώ να βρω ένα σημείο να έχει καλό σήμα. Λοιπόν, έχουν υπερβεί τις 120.000 οι ετήσεις, είναι όμως ετήσεις και δεν είναι εγκεκριμένες οι ετήσεις ακόμα. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, η ημερομηνία, τότε θα γίνει η έγκριση των ετήσεων. Να υπενθυμίσουμε, δύο βάουτσερ, ένα για την αγορά ηλιακού θερμοσύμφωνα και ένα για την τοποθέτησή του. Δεν είναι υποχρεωτικό ο πολίτης να κάνει χρήση και στα δύο βάουτσερ. Μπορεί να κάνει χρήση του βάουτσερ για την αγορά ηλιακού θερμοσύμφωνα και όχι της τοποθέτησης. Δεν βρίσκω το λόγο βέβαια. Πάντως να το ξέρει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει υποχρέωση. Ποιοι αποκλείονται από τη συγκεκριμένη έτσι, ενώ πληρούν τα εισοδηματικά και τα λοιπά κριτήρια, όσοι έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εξοικονομώ ή ανακοινίζω κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή έως 2 Ιουνίου, από εκεί και μετά θα γίνει η αξιολόγηση των ετήσεων, θα εκδοθούν τα βάουτσερ και εφόσον είναι πολύ περισσότεροι δικαιούχοι, εξετάζεται να αυξηθεί ο προϋπολογισμός όπως έγινε και στο ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή και να ενταχθούν όλοι οι πολίτες που τελικά θα δικαιούνται. Λοιπόν, να κρατήσουμε λοιπόν ως πληροφορία ότι ακόμα δεν έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις για αυτούς που τις έχουν να υποβάλει, ούτως ή άλλως θα πρέπει να ελεγχθούν, μόνο 120.000 θα είναι οι δικαιούχοι, έχουν ξεπεράσει οι αιτήσεις στις 120.000, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ελεγχός ανάμεσα στις πλατφόρμες. Να δώσω μια πληροφορία η οποία μόλις έρχεται, ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση δυτικά του Πειραιά, εκεί κατά την περιοχή της Κορίνθου. Η ένταση, η αρχική που δίνεται, είναι στα 4,1 ρίχτερ, αλλά αυτό θα διαμορφωθεί, φαντάζομαι, στην πορεία και ανάλογα με το τι θα μας δώσει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ως πληροφορία αυτής της στιγμής η οποία έρχεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτά σχετικά με το αλλάζω. Αυτό το εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους που ανοίγουν σήμερα, γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα? Θα πούμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προγράμματα. Το εξοικονομώ αφορά ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Για να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει το ακίνητο να χρησιμοποιείται καταρχήν ως κύρια κατοικία, είτε του ιδίου είτε αν την νοικιάζεις κυρία κατοικία, καλύπτει δαπάνες αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύχτες του νερού και έξυπνα συστήματα φωτισμού. Το ποσοστό επιδότησης είναι μεταξύ 45% έως 90% ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια. Το ποσό που μπορεί κάποιος να επιδοτηθεί για αυτό μπορεί να φτάσει τις 22.500 ευρώ, ενώ το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα που μπορεί να έχει κάποιος για να ενταχθεί το πρόγραμμα είναι 50.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι του προγράμματος.
όποιος ενταχθεί σε αυτό και επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει. Με το κομμάτι του ανακαινίζω, αφορά ανακαίνιση σπιτιών πλέον, είναι ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, επικατάσταση πόρτας εισόδου, επισκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Το ποσοστό της επιδότησης εδώ είναι έως 30%, ενώ το ανώτερο ποσό που μπορεί να εντάξει κάποιο στην επιδότηση είναι οι 10.000 ευρώ. Και εδώ υπάρχει το κριτήριο του εισοδήματος, που για να ενταχθείς στο δεύτερο πρόγραμμα είναι έως 20.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Είπαμε, βασική προϋπόθεση είναι να, η αίτηση να γίνει από τον ιδιοκτήτη που κατέχει το εμπράγμα, το δικαίωμα, είτε της πλήρης κυριότητας είτε της επικαρπίας. Μάλιστα. Και ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, ποιο από τα δύο επιλέγει, γιατί μιλάτε για δύο προγράμματα. Θα πρέπει να επιλέξει το πρώτο υποχρεωτικά για να έχει δικαίωμα. Α, να πάει στο δεύτερο. Να κάνει επιλογή στο ανακαινίζω. Αναμένεται να ανοίξει σήμερα και να κλείσει 15 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Οπότε για αυτό το πρόγραμμα νομίζω θα έχουμε αρκετό χρόνο να ξανασυζητήσουμε. Κύριε Χρυστοφοράκη, από το πρώτο θέμα είδα δύο ειδήσεις. Ζητάω τη μετάφραση. Η μία είδηση λέει: έρχεται ο τηρεσίας του δημοσίου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και ότι κλείδωσαν 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την πλατφόρμα που θα αξιολογεί τη φερεγγιότητα των οφειλετών. Πώς προκύπτει αυτό? Ναι, πλέον βρέθηκε χρηματοδότηση για ένα project που είχε το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή με απλά λόγια, όπως λειτουργεί ο τηρεσίας της τράπεζας, μια αντίστοιχη ανεξάρτητη αρχή θα λειτουργεί ως τηρεσίας για τους φορολογούμενους πολίτες, έχοντας πρόσβαση βέβαια στα στοιχεία που προκύπτουν, στα οικονομικά στοιχεία, περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και με πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ούτως ώστε να μπορεί το δημόσιο να προλαμβάνει κακοπληρωτές, έχοντας την αξιολόγηση online, και να αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα σε περιπτώσεις ρυθμίσεων όπως είναι ο επιχειρήσεων οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι δηλαδή παραπάνω και επιπλέον από αυτή τη δουλειά που κάνουν οι τράπεζες, θέλετε να πείτε, τα πιστωτικά ιδρύματα. Όπως πάμε στην τράπεζα και ζητάμε ένα δάνειο και ελέγχεται ο τηρεσίας, ο τραπεζικός τηρεσίας, αντίστοιχα τώρα το δημόσιο όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο και λειτουργήσει, θα ελέγχει την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών προκειμένου να τους εντάξει σε ρύθμιση ή να τρέξει αναγκαστικά μέτρα έσπραξης σε περίπτωση που ο τηρεσίας του δημοσίου δείχνει σημάδια, έχει πόντους πάνω κακοπληρωτών. Αρχίζει να, ξέρετε, να σφίγγει γενικότερα ο πλοίος για όσους έχουν οφειλές στο δημόσιο. Αν αυτό το συνδέσουμε με το σύστημα ίσπραξης που το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο τυποποιημένα, μηχανικά και προφανώς σκληρά για οφειλέτες στο δημόσιο. Τώρα έβλεπα στο ίδιο έντυπο επίσης με μια είδηση που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξετάζει επιστροφή του μέτρου της επιβολής ασφαλιστικών κρατήσεων 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες και τη σύνδεση με το εισόδημα. Δεν το λέω εγώ, με μια συνέντευξή του το είπε ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Τι σημαίνει απλά και πρακτικό αυτό, εάν το εξετάζει αυτή την ώρα, τι θέλει να πει? Κοιτάξτε, τρεις μέρες πριν τις εκλογές δεν θα κάνω σχόλιο γι' αυτό. Απλά θα Όχι, δεν θέλω σχόλιο. Τι σημαίνει πάρα πολύ απλά για τον... Τι σημαίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιστρέψει στο σύστημα να επιλέγει κάθε ελεύθερος επαγγελματίας την ασφαλιστική κλάση με βάση την οποία θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, η οποία βέβαια επηρεάζει σε απόλυτο βαθμό τη σύνταξη που θα λάβει μελλοντικά. Είναι επιλογή λοιπόν του επιχειρηματία. Η χαμηλότερη είναι 240 ευρώ, η οποία τα πρώτα 5 χρόνια μπορεί να είναι μειωμένη στο 50%. Η υψηλότερη φτάνει αρκετά ψηλά, αλλά είναι επιλογή του επιχειρηματία. Το μέτρο που ανέφερε ο κύριος Κατρούγκαλος είναι η επιστροφή
στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών σε ό,τι ίσχυε πριν το 2019, που σημαίνει ότι έχουμε εισόδημα 10.000 ευρώ με 20% που είπατε, 2.000 ευρώ υπολογίζεται αναγκαστικά ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε εισόδημα 50.000 ευρώ επί 20% 10.000 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Αν κρίνουμε από την εφαρμογή του κατά το προηγούμενο διάστημα, προφανές θα υπάρχει κατώτερο ποσό και τα δάνη στις ασφαλιστικές εισφορές. Την προηγούμενη φορά το κατώτερο για όσους δηλώναν ζημία, για παράδειγμα, ήταν 167 ευρώ, ενώ το ανώτερο, αν το θυμάμαι καλά, έκλεινε περίπου στις 18.500 ευρώ, και από εκεί πάνω ό,τι εισόδημα και αν δηλωνόταν δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές. Και σε αυτό το σύστημα προβλεπόταν ανταποδοτικότητα των ασφαλιστικών εισφορών ως προς τη σύνταξη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Είναι η διαφοροποίηση. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοφοράκη.